Εικόνες του ηγέτη του καθεστώτος Kim Jong-un κατά την επίσκεψή του σε στρατεύματα της πρώτης γραμμής μεταδίδει η κρατική τηλεόραση της Βόρειας Κορέας. Ένδειξη πως η Pyongyang δημιουργεί στους πολίτες την αίσθηση πως πλησιάζει η ώρα μιας ένοπλης σύγκρουσης, λένε πολλοί αναλυτές. Την ίδια ώρα, η Νότια Κορέα δίνει σκληρή απάντηση στην κίνηση του Βορρά να καταργήσει τις συμφωνίες μη επίθεσης και ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια. Αν η Βόρεια Κορέα επιτεθεί στη Νότια Κορέα με πυρηνικά, το καθεστώς του Kim Jong-un θα εξαφανιστεί από τη γη, με τη θέληση της ανθρωπότητας και της Νότιας Κορέας, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας της Σεούλ. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αποφάσισε ομόφωνα να επιβάλλει νέες κυρώσεις στη Βόρεια Κορέα λόγω των πυρηνικών δοκιμών που συνεχίζει να διεξάγει. Απαντώντας, η Pyongyang απείλησε τις ΗΠΑ με προληπτική πυρηνική επίθεση.